Ακούς, καλησπέρα. Μ' ακούς? Ακούω, ναι. Κάτσε λίγο να κλείσω, ρε φίλε. 50 λεπτό, 30 λεπτά δώσουμε. Η ένατη season του League of Legends είναι εδώ. Παίξε τώρα με την ομάδα του League of Boost και ξεκίνα από το βέλτιστο δυνατό division. Ενημερώσου για τις τιμές στο link της περιγραφής. Έλα! Τι γίνεται? Τι outplay και μαλακίες λέει. Outplay είναι αυτά, με έχουνε κριτζάκια, δεν μπορώ. Έχω πεθάνει στο γέζιο. Όχι λέει, εκτός έδρας θα χάσουμε με Μπαρτσελόνα. Έλα ρε μαλακίες. Ναι, γιατί είναι εδώ όλοι για δράμα ζούμε. Για δράμα ζούμε. Κάτσε να πάμε έτσι όπως θέλουμε. Γιατί βρίζετε αρχίδι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Εγώ σου έχω στείλει και μηνύματα. No. Και το ξέρεις. No. Έχουμε ανταλλάξει και δύο κουβέντες στο παρελθόν. Δεν θα πω τίποτα για. Καταρχάς δεν πρόκειται να έρθω σε κανέναν αντίλογο. Δεν παίζει, ειδικά μαζί σου, με τη λογική ότι μαλάκα μας το χαλάς. Γιατί όποτε μαλακιζόμαστε, παραγγέλνουμε να φάμε εδώ πέρα, κάνουμε κενά και τέτοια, βάζουμε να σε δούμε. Και πεθαίνουμε στο γέλιο. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ξέρεις καλά ότι για εμένα άτομα τα οποία. Χωρίς κλωτσίδια από άλλους, χωρίς να χτυπάνε πόρτες και χωρίς να γίνονται γλύφτες, προσπαθούν τόσα χρόνια και αντέχουν, για μένα έχουν τεράστιο respect. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, όσο κι αν δεν μας γουστάρουν. Κατάλαβα. Αυτό σου το έχω ξαναπεί και σου το λέω και τώρα να το ακούσει ο κόσμος, ότι όποιος κι αν είναι ο άλλος, όταν έχουμε respect σε κάποιον για αυτό που προσπαθεί και κάνει και καταφέρνει και στέκεται όρθιος, γιατί και εσύ είχες και τα κάτω σου και τα πάνω σου και όλα σου, για μας είναι respect. Τώρα εντάξει, τυχαίνει να μας βρεις, αλλά εντάξει, θα σε δω από κοντά. Γιατί εμείς είμαστε και βόρειοι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Κράζω αλήθεια, δεν λέω όχι, αλλά είναι περίεργο. Είναι αυτό που είπα πιο πολύ, ότι βλέπω στα σχόλια ότι περισσότεροι δεν θα κάνουν κριτική που πρέπει να γίνει. Οπότε αναγκαστικά. Κάνεις λάθος, μαλάκα. Δεν είναι έτσι. Κάνεις λάθος. Ίσα-ίσα έχουμε και, πολλά σχόλια που κάνουν αρνητικό feedback και είναι πολύ αποκοδημητικά και βοηθάνε. No. Δεν είναι έτσι. Και να σου πω και κάτι. Ακόμα κι αν είπες πράγματα για εμάς, εγώ ένα πράγμα θα σου δώσω μια συμβουλή, ειδικά στην πουτάνα την κοινωνία που ζούμε τώρα, ότι έχεις το μυαλό σου να το λες και να μην φοβάσαι. Και πάλι καλά που το κάνεις. Ακόμα σου λέω, okay, τώρα έπιασες εμένα, εμάς. Εντάξει, δεν μας έπιασες. Εντάξει, έλεγες την άποψή σου για τώρα, ας πούμε, κάτι που στείλανε. Αλλά, ρε φίλε, στο είπα, στο ξεκαθάρισα ότι σε αυτά δεν κολλάμε. Και δεν είναι έτσι όπως τα λες. Έχουμε κανονικά αρνητικά σχόλια. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε, διαβάζετε μόνο τα top 10 που δίνουμε καρδιές. Αλλά μια χαρά έχει τα αρνητικά σχόλια και τα κραξιματάκια και όλα. Και μια χαρά τα λαμβάνουμε και υπόψη μας, μην νομίζεις. Εντάξει, απλά είναι περίεργο. Όπως και να είναι. Τι περίεργο. Τι είναι το περίεργο. Πολλά είναι περίεργο τώρα, δεν ξέρω. Μην γράφετε μαλακίες στο τσάκ. Με τη μία βρήκατε τσογλάνια όλα μαλάκα. Με τη μία να ψαχτείτε. Θα έλεγα, πρέπει να μάθω LOL να σε ξεσκίσω, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. LOL δεν ξέρεις τώρα, δεν ξέρεις. Έλα ρε μαλάκα, LOL δεν μπορώ να παίξω, εγώ δεν το έχω με τίποτα. Δεν μπόρεσα δηλαδή ποτέ να χωνέψω τέτοια είδους παιχνίδια. Ο αδερφός μου παίζει Dota, αλλά εγώ με αυτά δεν μπορώ καθόλου. Σε τι είσαι καλό, να το βρούμε εκεί μήπως. Μην βοηθούμε κανένα ντέρμπι κάπου. Σε τι είμαι καλός? Σε games μπορείς. Σε τι game, Mortal Kombat, UFC. Από κοντά θα σε παίξω σίγουρα σε αθλητικό που ήθελες. Μπάσκετ. Μπάσκετ, όπου θέλεις. Μπάσκετ, real life. Μπάσκετ games ή μπάσκετ? Real life, real life. Real life, ναι, ρε μαλάκα, θα σε σκίσω. Δύσκολα, δύσκολα. Είσαι και ψηλός, ρε Κουστά. Δε, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά εντάξει. Έχω δει ότι κάτι μύριζε από μπάσκετ, real life, οπότε θα έχει νόημα αυτό. Λέτε τις δραστηριότητες, τις ψήλω πολύ εύκολα γενικά. Θα έχει, θα έχει. Τι λέει η φάση σου, τι έκανες τελείως με το στρατό?
Τα τελειώσαμε αυτά, ναι, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει άλλα μπάσα να δω. Έχουμε μπλέξει με τις γκόμες και αυτές που έρχονται εδώ. Θα φάμε ban. Copyrights. Οι digital minds με age restriction συνέχεια. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι για age restriction, αλλά... Κάτι άκουσα, τι σου ρίξανε το βίντεο το... Το χθεσινό το ρίξανε, ναι. Εντάξει, βγήκε λίγο πέος έξω, αλλά εντάξει, ήταν λογικό. Εντάξει, αυτό... Αυτό όμως είπες ότι το έκανες manual και το ξαναφέρανε. Ναι. Φέρανε. Αυτό το manual τι σημαίνει, αλλά ότι όντως το είδε κάποιος και το αφήσανε, ας πούμε. Κοιτάξτε. Υπάρχουν αλγόριθμοι στο YouTube, ναι, που από μόνοι τους εντοπίζουν γυμνό και παράξενο περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα δηλαδή έπεσε από μόνο του γιατί φάνηκε όντως πουτσα. Ναι. Και μετά εσύ το έκανες ένα manual και πρακτικά το επανέφεραν γιατί. Που σημαίνει ότι κάποιος πήγε όντως χειροκίνητα και το ήλεγξε εκείνο, ναι, το σημείο. Και είδε ότι δεν ήσουν εσύ, δεν έφταιγες εσύ για αυτό το. Δεν ήταν η δικιά σου δηλαδή ψωλή έξω. Α, αυτό μετράει δηλαδή αυτό. Πώς δεν μετράει. Μετράει το ότι δεν είχες εσύ σκοπό να δείξεις τέτοιο περιεχόμενο. Το αν εγώ τώρα ανοίξω το Skype και είμαι, ναι, και δημοσιογραφική εκπομπή και περάσει από πίσω την ώρα που παίρνω συνέντευξη σε κάποιον, περάσει ένας και δείξει την μπούτσα του, φταίω εγώ, να μου ρίξουν το κανάλι και το βίντεο. Ισχύει, απλά δεν ξέρω το MeTV πώς πιάνετε, αλλά πιάνετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στο MeTV αφήνουν κανονικά. Οπότε θεωρητικά δεν το πιάνουν σαν. Εσύ ο ίδιος σου δεν είχες την πρόθεση να δείξεις πουτσα. No. Από εκεί και πέρα, δεν φταίς. Οπότε εντάξει, αν ήταν κάτι πολύ χοντρό, δεν θα στο επαναφέρανε. Χωρίς όμως να σου αφήσουν στο ιστορικό σου μαύρη τελεία, ρε παιδί μου. Αν δείξεις εσύ κάτι εσκεμένα στο stream χωρίς να το θες, δεν καταγράφεται στο μητρό σου να στο θέσω έτσι στο YouTube, κατάλαβες. Οπότε μην αγχώνεσαι για το χθεσινό, εφόσον δεν... Όταν αρχίζεις βγάζεις τις δικές σου τις ψωλές, τότε να αγώνεσαι. Έτοιμος είμαι στους άλλους, μην πετάνε, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι με digital για αυτές πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι με έχουν χαντακώσει λίγο. Δηλαδή, ειδικά ορισμένες φορές τα stream, ας πούμε, δεν εμφάνιζαν σε πολλούς ή αυτό που βασικά παίζανε για όλους. Ναι. Δεν ξέρω πώς δουλεύει το YouTube για αλήθεια. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Το ότι το δίκτυό μας μαζί με 1 εκατομμύριο δίκτυα στην Ελλάδα, το κανάλι μας, ανοίξει την Digital Mind, δεν σημαίνει ότι είναι εκπροσωπό. Εγώ χαίρομαι. Όχι, δεν λέω. Γενικά πώς δουλεύει, ας πούμε. Αυτό. Μαλάκα, αυτή δεν. Το πράγμα με το YouTube είναι τόσο μπερδεμένο που ούτε οι ίδιοι τους ξέρουν, να ξέρεις. Δηλαδή και εγώ που υποτίθεται καμιά φορά προσπαθώ να πάρω και καμιά πληροφορία π.χ. πώς δουλεύει το trending, έτσι. No. Δεν έχει ούτε από την Google άτομο απάντηση καθάρι να σου δώσει, να το ξέρεις. Είναι τέτοια τραγική περίπτωση. Οπότε, ό,τι και να σου πω τώρα και με ρωτάς, να σου πω να το παίξω έξυπνος και ότι είμαι μέσα στα κόλπα, αρχίδια είμαι. Και εμείς είχαμε προβλήματα και μας ρίξανε βίντεο το monetization κτλ. Καλά, αυτό είναι στα αρχίδια μας. No. Για μουσικές και μαλακίες. Και εμείς τώρα προσπαθούμε και βάζουμε μουσικές, ας πούμε, δικές μας. Κατάλαβα. Για να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι για να μπαίνω πολύ. Έχω μια κόρη που πρέπει να την κοιμήσω γιατί αύριο έχει σχολείο. Εγώ δεν μπήκα ούτε για να αμαλώσω ούτε γουστάρω τέτοια πράγματα. Ξέρεις ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια. Απλά μου στείλανε πολλά και μου είχαν στείλει και κάτι άλλο που έχεις πει κάτι για τα ψεύτικα γέλια. Μαλάκα δεν είναι ψεύτικα. Δεν ξέρω. Θα το δεις όταν βρεθούμε από κοντά. Έτσι γελάμε, ρε μαλάκα. Είμαστε εκδηλωτικοί πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα το πώς φαίνεται. Δεκτών. Αλλά δεν είναι ψεύτικα, ρε μαλάκα. Αλήθεια θα το δεις. Και όποιος έρθει από κοντά να δει ότι έτσι γελάω. Το ξανά γίνει αυτό, γιατί δεν ήθελα να πούμε κολλιά μου. Το κάτσε κόπηκες, έλα τι. Ήξερα ότι δεν πρέπει να πούμε κολλ, το είχα νιώσει. Το είχα δει το μέλλον. Τώρα θα με κράζουν για αυτή την κλίση, θα με κράζουν για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί? Γιατί στάσουν και γενικά ξέρω εγώ τι λέω. Για ποια? Άκου. Ξέρεις εμένα ότι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να αιωρούνται πράγματα, ειδικότερα από άτομα τα οποία έχω σε μία εκτίμηση. Είμαι από αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, δεν θα ήθελα να γίνει δημόσια, ας πούμε, αν ήταν να πούμε δύο κουβέντες. Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι αυτά μπορούν να λυθούν και με ένα καφέ. Απλά είσαι στο διαόλου τη μάνα εσύ ή εγώ
Και δεν μπορούμε να βρεθούμε για ένα καφέ. Να σου πέλα, ρε μαλάκα, πάντα πούμε λίγο ήρεμα. Εμένα δεν μου αρέσει να τρέχουν και να αιωρούνται καταστάσεις τριγύρω για εμάς. Εμείς το έχεις παρατηρήσει, και αυτό δεν ξέρω αν θέλεις να το πεις ή δεν θέλεις να το πεις, ότι δεν ασχολούμαστε. Ναι, με αυτό το έχω και το έχω πει γενικά. Απλά αυτό δεν είναι και να πω εγώ. Ναι, εντάξει. Αν ασχοληθεί λίγο δεν είναι και άσχημο. Δηλαδή, λίγο λίγη τριβή. Μπορεί να είναι λίγο κατηνιά, αλλά θέλει και λίγο τέτοιο. Μαζί σου. Έχεις καταλάβει, ρε φίλε, ότι δεν είμαστε εμείς, ας πούμε, μόνο streamers όμως. Εμάς από το δικό μας το κανάλι, τα έχω πει και σε άλλα παιδιά, τρώνε ψωμάκι 12 άτομα. Δηλαδή έχουμε πραγματικά πολλές δουλειές. Ναι. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα τύπου ένα, τύπου ο άλλος, και όχι από υπεροψία. Δηλαδή, οι άλλοι λένε για μας, αλλά κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι ότι, ρε φίλε, και να θέλουμε, τι να δω, τι να προλάβω να δω, τι να, με ποιον να ασχοληθώ, και δεν έχουμε χρόνο. Και να θέλουμε, δεν έχουμε χρόνο. Άσε που και δεν είναι στη φύση μας. Εγώ θεωρώ ότι αν έχουμε κάτι να πούμε μεταξύ μας, στην ομάδα, αν βλέπω αρνητικά στην ομάδα, θα κάτσω να ασχοληθώ με εμάς, δεν θα ασχοληθώ με τους άλλους. Δηλαδή, αν έχω πόρους να χαραμίσω, θα τις χαραμίσω για να φτιάξω τη δικιά μου την ομάδα. Και πίστεψέ με, καθημερινά διορθώνουμε και βλέπουμε λάθη σε εμάς. Και μεταξύ μας. Βριζόμαστε και μεταξύ μας. Και παραδεχόμαστε και λάθη μεταξύ μας. Ποιος είναι τέλειος, ρε φίλε? Κανείς δεν είναι τέλειος. Και ναι, θα υπάρξουν και cringe στιγμές μας. Θα υπάρξουν και cringe γέλια μας που μπορεί σε εσάς να φανούν κάπως στο έξω. Yeah. Αλλά ειλικρινά, εμείς κάνουμε απλά τη δουλειά μας. Αυτή είναι η γραμμή μας. Βλέπουμε. Δεν είμαστε τόσο στα αρχίδια μας όσο νομίζεις. Βλέπουμε. Μια χαρά βλέπουμε, και θα κάτσουμε να ράξουμε και να δούμε τα δικά σου τα highlights και τα highlights του ενός, και κανένα βιντεάκι από εδώ και κανένα βιντεάκι από εκεί. Αλλά τώρα μην φανταστείς ότι καταναλώνουμε χρόνο για να δούμε τι είπε εκείνος και τι απάντησε, να ετοιμάσουμε και τι θα πρέπει να πούμε και τέτοιες μαλακίες. Και ειλικρινά, εγώ το call αυτό δεν το έκανα για να expose και μαλακίες. Καταρχάς, τι να πω, expose, τι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούμε με το expose. Είναι μην πιο πολύ καλά, έτσι για τη φάση. Δεν μπήκα για να διαψεύσω κάτι. Έχεις κάθε δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι, στο είπα και στην αρχή, στο λέω και τώρα. Και καλά κάνει. Στην πουτάνα την κοινωνία που. Αν δεις το εξώφυλλό μου, το έχεις δει? Το εξώφυλλό μου στο Facebook. Όχι. Το εξώφυλλό μου στο Facebook, Mike, ξέρεις τι λέει? Λέει ότι όσο μακριά η κοινωνία απομακρύνεται από την αλήθεια, τόσο πιο πολύ θα μισούν αυτούς που τη μιλάνε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ό,τι κι αν έχεις, ό,τι κι αν πιστεύεις, να το λες, μη φοβάσαι. Η δικιά μου συμβουλή είναι αυτό. Ακόμα και εμάς, ρε μαλάκα, σου φαίνεται κάτι άσχημο που πες το, δεν μασάμε. Ειλικρινά, εγώ σε χαίρομαι. Εντάξει, το παρακάνεις καμιά φορά. Εντάξει, είναι ο τρόπος μου. Άμα το παρακάνω, δεν θα είμαι εγώ και άλλα. Εντάξει, το παρακάνεις, το κάνεις με τον τρόπο σου. Αλλά εγώ νομίζω ότι το μήνυμα το παίρνει αυτός που θέλει να το πάρει. Μην αγχώνεσαι. Μπορεί καμιά φορά μην έχεις τον τρόπο σου. No. Και εγώ καμιά φορά δεν έχω τρόπους. Αν θέλω να πω κάτι και λέω, ρε μαλάκα, αυτό μπορούσα να το πω έτσι και να βγει πιο σωστά έτσι. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Έτσι. Μιλάω όμως τόση ώρα μονόλογο. Πες με, έλα. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ, σου είπα. Βρίσκε με, ρε μαλάκα. Το είχα δει το έργο. Δεν μπορώ. Ποιο έργο έχεις δει? Το έργο, ότι πώς θα ήταν η συνομιλία και το chat και όλα αυτά. Ήξερα τι θα γίνει. Γιατί η συνομιλία πώς θα ήταν, ρε μαλάκα? Όχι, δεν εννοώ κάτι κακό. Εννοώ ότι. Δημοσιογράφος είμαι ή πολιτικός, ό,τι θες πες. Απλά δεν. Απλά. Δεν το είχα σκεφτεί, το είχα προετοιμάσει πλέον. Δεν είναι ότι γενικά προετοιμάζω πράγματα. Πιο αυτόν το σημείο, αυτό κάνω για stream. Απλά όλο αυτό έκατσε περίεργα. Εγώ είχα πολύ διαθέσιμο χρόνο τώρα και λέω, κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο, να του στείλω και ένα μήνυμα. Να, ας πούμε, ο άλλος μου λέει, τώρα θυμήθηκα, λέει πόσο βαρετή είναι η UH. Εντάξει, μαλάκα, κάποιος είναι βαρετό, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορώ εγώ να κάθομαι μαλάκα. Άμα θες να τα πούμε από κοντά, έλα πες τα μου. Αλλά δεν πρόκειται να κάτσω τώρα να μαλώσω δημόσια και ειλικρινά, ρε μαλάκα, να μαλώσω μαζί σου γιατί, πες μου. Να πω τι. Τι να διαφωνήσω, τι να σου πω. Εντάξει, και πιο πολύ για το τρόλ το λέγα αυτό. Εντάξει, για το τρόλ, άμα θες, βριζόμαστε όσο θες, μαλάκα.
Τέλος πάντων. Αυτά. Ωραία. Όποτε και... κάτσει φάση μπάσκετ ή οτιδήποτε, ή τέτοια φάση, εγώ είμαι μέσα πάντως. Το κακό είναι ότι είμαστε μακριά και ότι κατεβαίνουμε Αθήνα μια-δυο φορές. Εντάξει, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπορεί να το κάνουμε σήμερα. Και Θεσσαλονίκη. Ωραία. Στείλε και απάντε και τα μηνύματά σου, μαλάκα. Τι το έχεις στο Facebook. Είχα απαντήσει, αλλά μετά δεν είχαμε πάει για καφέ. Μου είχε πει και δεν. Μετά τα ξυλότρο, λέει. Αφού δεν ήρθα, ρε μαλάκα, πώς θα πάμε για καφέ. Από απόσταση με Skype. Τέλος πάντων. Πάω να κοιμήσω την κόρη μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια σε όλο εκεί τα τσογλάνια. Τρολάρουν τώρα, μα τρολάρουν και του δύο. Αφού είναι αρχιδάκια, γουστάραν τώρα. Σου λέει κάτσα που να σκοτωθούν τώρα. Στην κάτσα. Και α πω κάτι, μη σε επηρεάσω και αρχίσει τώρα και πιστεύει ότι έγινε outplay και μαλακίε. Ίσα ίσα με πήρε τηλέφωνο και μπράβο σου και μαγκιά. Και που δέχτηκε δηλαδή. Άιτ. Και πάω να μάθω τώρα LOL να σε σκίσω στο Λάζω. Άμα ξεκινήσει τώρα, LOL, σε δύο εβδομάδες θα φτάσω εκεί που είσαι. Όλο πέφτω. Όχι, δεν ξεκινάω όλο. Για αυτά μακριά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ. Έλα, φιλιά. Γεια σου, αγόρι. Φιλιά. Εδώ, σώσ' σας! Εντάξει, καλά. Α, τους δαστεράκο. Μαλάκα, το εξή έγινα λίγο Jesse και W. Μόνο γεια, γεια στα ελληνικά έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Έγινα Jesse, μαλάκα. Έγινα. Μη πω τι έγινε. Demote και exposed. Ισχύει, μαλάκα. Χειρότερη στιγμή του streaming. Χθε η καλύτερη στιγμή του streaming. Σήμερα χειρότερη. It's από τα ψηλά στα χαμηλά, μαλάκα. Σκοτσέζι κοντού. Γάμο το σόι μου. Χθε είχα εγώ τι πουτάνε και καλά. Με λεφτά και τέτοια. Σήμερα έγινα εγώ που τα με πλήρωσα και με γάμισα. Βρήκε το δασκαλό σου, μου φαίνεται πιπέρακο. Κάτσε καλά. Γιατί άμα πάμε για μπάσκετ, εσύ θα βρει το δασκαλό σου από το σάκι και θα μπορεί να πάρει τα πόδια σου. Εδώ δεν μπορούσε με το ζέντρο, το ταγάρι. Οπότε, το ποιο βγήκε το δασκαλό σου θα το δούμε στο μπάσκετ να παίξουμε. Μου πήρε το αλφαστά του. Ωραία μου. PUBG με αποξόλιξ, VR με αποξόλιξ. Μπάσκετ με αποξόλιξ. Εγώ το μόνο που θέλω με αποξόλιξ είναι μια φωτογραφία από Αλέξανδρο Καρπά με Photoshop που να φαίνω ωραίος για το φίλο. Αυτό θέλω. Να φανώ ωραίο ρε πούστη. Να βγάλω και τις επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Να γίνω σένιος και να ψαρώνω πουτάνες στο Instagram. Γιατί το προφίλ μου στο Instagram είναι ό,τι χειρότερο. Ούτε κάγκουρας μπροζάς δεν έχει το προφίλ. Σου έχει μαγκιά, δεν μπορούσα να μιλήσεις. Δεν μπορούσα. Γάμω την τύχη μου. Έπρεπε να κάνω το νεκρό ότι έπεσε στο ίντερνετ και να μην έμεινα ποτέ κόλλος. Μπορείς να πεις μία λέξη να γίνει. Ναι. Έζησα μόνο στο one. Τα λόγια σου δεν μαγίζουν καν. Θα μένα ακόμα και με έναν φαν. Στο δικό μας car κρατάμε τη μόνη. Γάμα το flex το ζούμε και μόνοι. Γάμα το στυλ το έχουμε ακόμη. Τα λέμε εξηγημένα δεν φοράμε παντελόνι. Τώρα μαζί μου δεν απορώ. Η δικιά σου το θέλει καιρό. Από το στούντιο δεν θα βγω. Γιατί πίνω μπαφους δεν παίζω προ.